την εξαίρεση με κάποιον τρόπο και στο βαθμό που θα συναποφασίσουν τα συναρμόδια υπουργεία από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις, ζητά ο Δήμος Ζήτσας για τα καφενεία των χωριών. Η λειτουργία ενός καφενείου σε ένα χωριό όπως έχει αποδειχθεί διαχρονικά είτε εκεί που λειτουργούν είτε εκεί που δεν λειτουργούν αποτελεί έναν σημαντικό λόγο για την παρουσία και των μόνιμων κατοίκων αλλά και για την επιστροφή από δήμων και ετεροδημοτών τα καλοκαίρια ή σε άλλες περιόδους διακοπών. Παρότι όμω τουλάχιστον στο Δημοζίτσα λειτουργούν καφενεία στο 80% του συνόλου των τοπικών κοινοτήτων, πολλά εξ αυτών με διατηρούνται σε λειτουργία. Ένα από του κυριότερου, αν όχι ο πλέον βασικό λόγο γι' αυτό, όπω αναφέρει στην επιστολή του προ του υπουργού κυρίου Κυρίου, στα Ικούρα και Χατζηδάκη αντίστοιχα, ο Δήμαρχο Ζήτσα είναι ότι φορολογικά οι ιδιοκτήτε των καφενείων στα χωριά τη ελληνική επαρχία Αντιμετωπίζονται με το ίδιο φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς με του ιδιοκτήτε καταστημάτων εστίαση στη Μύκονο. Στην επιστολή του, ο Δήμαρχο Ζήτσα ζητά να εφαρμοστεί ειδικό καθεστώ για του ιδιοκτήτε των καφενείων που λειτουργούν σε κοινότητε με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων. Είναι το κλείσιμο των μικρών καφενείων που σημαίνει και κλείσιμο χωριών. Ε, δεν σα κρύβω ότι ε, από τη στιγμή που κλείνει ένα καφενείο σε ένα χωριό, το χωριό ε, διαλύεται. Ερημώνει και ότι προσπάθειες και να γίνονται δεν μπορεί να αναστηθεί ξανά. Ε, τι ζητάμε με αυτή την επιστολή; Ζητάμε καταρχήν ε ένα ειδικό καθεστώ, τουλάχιστον στο ασφαλιστικό αυτών των μαγαζιών. Δεν μπορεί να, να, έχουμε το ίδιο καθεστώ στη Μύκονο και σε ένα χωριό του Δήμου Ζήτσα που είναι κάτω από 300 κατοίκου ή κάτω από 500 κατοίκου. Αυτά στα βρει το Υπουργείο. Και τα μεγέθη, τα οικονομικά είναι εντελώ διαφορετικά. Δεν μπορούν να είναι ίσα και δηλαδή. Απ' την άλλη μεριά, ζητάμε να μα δώσουν τη δυνατότητα στου Δήμου να είμαστε νόμιμοι μη εφαρμόζοντα το νόμο που έχουν για τι αντικειμενικέ αξίε των καταστημάτων και ο οποίο νόμο λέει το εξή, ότι πρέπει ο διαγωνισμό που θα βγει για ενοικίαση ενό κοινοτικού καταστήματο από το Δήμο πρέπει να είναι στο 3,5% τη αντικειμενική αξία. Αυτό μα δημιουργεί προβλήματα γιατί από τη μία μεριά, όταν υπάρχει ψηλή αντικειμενική αξία ένα μεγάλο μαγαζί δηλαδή, δημιουργεί μεγάλα ενίκεια, μεγάλες υποχρεώσεις, που σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα αυτός που θα το νοικιάσει θα το αφήσει με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι, είναι ένα πρόβλημα το οποίο το ξέραμε, το διαπιστώνουμε, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να σκύψουν η τα υπουργεία, οι βουλευτέ, το ελληνικό κοινοβούλιο και να δουν ότι σε περιοχέ όπω είναι οι δικέ μα, μειονεκτικέ, ορεινέ, παραμεθόρειε, όλε αυτέ οι περιοχέ που αγωνίζονται για να επιβιώσουν, πρέπει να το δουν με διαφορετικό καθεστώ και διαφορετικό μάτι. Άλλωστε, έσοδα δεν θα χαθούν. Δεν είπαμε να μην έχουν τα έσοδα η πολιτεία, η πολιτεία να έχει τα έσοδα τη, αλλά. Βλέπουμε συλλόγους και αδελφότητες να έχουν στην ιδιοκτησία τους ε, ένα κατάστημα και να μην μπορούν να επιβιώσουν με την άποψη ότι πρέπει να πληρώσουν έφια, πρέπει να πληρώσουν τη φορολογική δήλωση, πρέπει να κάνουν δηλώσεις κάθε χρόνο, που σημαίνει αυτό κάποια έξοδα, άρα δεν μπορούν να δώσουν σε ένα χαμηλό τίμημα το χώρο τους σε έναν ιδιότη που θα κρατάει εκεί πέρα το φως αναμένο χειμώνα καλοκαίρι είναι ένα θέμα που εμείς ευελπιστούμε ότι και με τα όργανα και με την ΚΕΔΕ θα το αναδείξουμε και ελπίζω να βρούμε κάποια λύση η οποία θα δίνει ζωή στα χωριά μας.